την διαβεβαίωση για προσκλητήριο της κεντρικής εξουσίας και τη συνδρομή και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων προς την περιφερειακή αυτοδιοίκηση προκειμένου ο Καλλικράτης να πετύχει, έδωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας προς τους 13 αιρετούς περιφερειάρχες με τους οποίους συναντήθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι. Στις 1.30 ώρα όλοι μαζί είχαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όπου εκεί διεφάνει και με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο κ. Παπανδρέου είπε ότι αυτό είναι δικό του δημιούργημα και ότι θα κάνει ένα προσκλητήριο όλου της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, δηλαδή των Υπουργείων, να συνδράμουν στην προσπάθεια καταξίωσης του θεσμού, να εχωρήσουν και να αποκεντρώσουν αρμοδιότητες και πόρους, και μάλιστα είπε ότι θα υπάρξει δεύτερη φάση εχώρηση αρμοδιοτήτων, κάτι πολύ σημαντικό, ώστε το συγκεντρωτικό κράτος να αποκεντρώσει ό,τι λοιπόν ταλαιπωρεί τον πολίτη. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός της χώρας ότι ανά τρίμηνο θα υπάρξει ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο με την παρουσία των περιφερειαρχών για να δούμε και τον περιφερειακό σχεδιασμό και να σχηματοποιήσουμε ένα εθνικό σχεδιασμό αξιολογώντας και συγκεράζοντας τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιφέρεια. Από την πλευρά σου προς τον Πρωθυπουργό υπήρχε κάποια διαμήνυση, κάποια αναφορά? Μιλήσαμε πολύ οικεία, θα έλεγα, σε πηγαδάκια και με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όπου γνωρίζει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δείξει διαχρονικά, θα έλεγα, για αυτή την περιφέρεια. Εστιαστήκαμε σε διάφορα θέματα, κυρίως όμως με τον Πρωθυπουργό στα μεγάλα αναπτυξιακά θέματα και ποιος θα είναι ο ρόλος της περιφέρειάς μας στη νέα γεωγραφία και στη νέα οικονομία και πώς όταν η χώρα ανατάξει δημοσιονομικά να δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις εκείνες για μια αναπτυξιακή κινητικότητα. Νωρίτερα η Περιφερειάρχη συναντήθηκα με τον αρμόδιο Υπουργό Χάρη Καστανίδη, όπου πέρα από τα προβλήματα που φέρνει η νέα αυτοδιοικητική δομή της χώρας, κατατέθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, με σημαντικότερο τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΕΣΠΑ από τις αποκεντρωμένες κεντρικές διοικήσεις στις αιρετές περιφερειακές, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου. Προβλήματα θέσαμε καταρχήν όσον αφορά με τον κύριο Καστανίδη. Και αν θέλετε μπορούμε να τα συγκεκριμενοποιήσουμε, αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση κάποιων έργων. Δεν είναι δυνατόν να εξαγγέλλεται ένα έργο και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις να κοινοβατούν πάνω από 1,5 και 2 χρόνια. Είπαμε ότι να υπάρξει εξορθολογισμός του ανθρώπινου δυναμικού και εξορθολογισμός δαπανών. Και το πολύ σημαντικό και αυτό που καθιερώσαμε και συζητήσαμε όλοι μαζί είναι επιτέλους όλοι οι τελικοί δικαιούχοι, τα Υπουργεία και οι Περιφέρειες, να προσδιορίσουμε πολύ μεγάλη σαφήνεια και με χρονοδιάγραμμα την πορεία και την εξέλιξη αυτού του σημαντικού χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΟ, το οποίο πλέον από μία εβδόμη περιέρχεται σε εμάς. Σήμερα λοιπόν ήταν μια σημειολογία ότι οι Περιφερειάρχες αναλαμβάνουν να διαχειριστούν το μεγαλύτερο επαναλαμβάνω χρηματοδοτικό εργαλείο που τρέχει στη χώρα και αφορά την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Και αν θέλετε, είναι και η ημερομηνία έναρξης απαρχής της μεταφοράς του δημοκρατικού προγραμματισμού στις αιρετές περιφέρειες. Δηλαδή η δυνατότητα περιέρχεται πλέον σε εμάς μέσα από μια διαβούληση με τις θεσμικές κοινωνίες να συναποφασίζουμε ποιο είναι το παραγωγικό μας πρότυπο και ποιο είναι το επιχειρησιακό αναπτυξιακό σχέδιο που θα προσδώσει στην περιφέρεια την προστιθέμενη αξία και το κοινωνικο-οικονομικό πλεόνασμα. Καταθέσαμε προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την εμφάνιση του νέου αυτοδιοικητικού θεσμού και συναποφασίσαμε ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα είμαστε στο ίδιο τραπέζι του επικοινωνιακού διαλόγου με τον Υπουργό και τα συναρμόδια Υπουργεία για να δούμε καρκινοβασίες, αγγυλώσεις, αστοχίες, προβλήματα για να μπορέσουμε να τα υπερκεράσουμε σε μια συντεταγμένη πορεία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αναγκαιότητα την κοινωνική του νέου αυτοδιοικητικού θεσμού. Και μετά στις 1.30 ώρα όλοι μαζί είχαμε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας, όπου εκεί διεφάνει και με πολύ μεγάλη σαφήνεια ο κ. Παπανδρέου είπε ότι αυτό είναι δικό του δημιούργημα και ότι θα κάνει ένα προσκλητήριο όλου της κεντρικής πολιτικής εξουσίας, δηλαδή των Υπουργείων, να συνδράμουν στην προσπάθεια καταξίωση του θεσμού, να εχωρήσουν και να αποκεντρώσουν αρμοδιότητες και πόρους και μάλιστα είπε ότι θα υπάρξει δεύτερη φάση εχώρηση αρμοδιοτήτων, κάτι πολύ σημαντικό, ώστε το συγκεντρωτικό κράτος να αποκεντρώσει ό,τι λοιπόν ταλαιπωρεί τον πολίτη. Δεσμεύτηκε ο Υπουργός της χώρας ότι ανά τρίμηνο θα υπάρξει ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο με την παρουσία των περιφερειαρχών για να δούμε και τον περιφερειακό σχεδιασμό και να σχηματοποιήσουμε ένα εθνικό σχεδιασμό αξιολογώντας και συγκεράζοντας τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε περιφέρεια.
Η άποψη των περισσότερων περιφερειαρχών, όπως αφέθηκε να διαφανεί από ολιγόλεπτα σχόλια μετά τη λήξη της συνάντησης με τον Υπουργό, είναι πως η ανάπτυξη της περιφέρειας είναι η μεγάλη ευκαιρία της χώρας, όπως είπε και ο κ. Κατσιφάρας, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας. Αν το πολιτικό σύστημα το συνειδητοποιήσει, τότε η κρίση θα αντιμετωπιστεί ευκολότερα.